Μακρόνησος, τόπος εξορίας, τόπος μαρτυρίου, 1947. Το αστικό κράτος ήξερε καλά ότι η επικράτησή του περνούσε μόνο μέσα από το πνίξιμο κάθε εστίας αντίστασης. Έπρεπε να τσακίσουν το ΚΚΕ και το ΕΑΜ. Η Μακρόνησος θα αποτελούσε την προμετωπίδα της εθνικής αναμόρφωσης, δηλαδή της προσπάθειας ηθικής και φυσικής εξόντωσης κάθε αγωνιστή. Στις 28 Μαΐου 1947, οι πρώτοι στρατιώτες του δεύτερου τάγματος φτάνουν στη Μακρόνησο. Εκεί οι εξόριστοι φαντάροι έχτισαν με καταναγκαστική εργασία μια ολόκληρη πολιτεία. Στο δεύτερο τάγμα, μετά από βασανιστήρια, γινόταν η διαλογή των κρατούμενων σε αμετανόητους και επιρρεπείς αναμόρφωσης. Οι πρώτοι συγκεντρώθηκαν στο πρώτο τάγμα, οι δεύτεροι στο τρίτο τάγμα. Στο τρίτο τάγμα, το επωνομαζόμενο και γαλάζιο, επιβλήθηκε καθεστώς διαρκούς σωματικής και ψυχολογικής βίας. Συνεχείς αγκαρίες, στέρηση τροφής, το μαρτύριο της δίψας, κατάβρεγμα με παγωμένο νερό, διαπόμπευση, ξυλοδαρμός, καταδύσεις στη θάλασσα, ενίοτε μέσα σε τσουβάλι, φάλαγγα, χτύπημα με λωστούς στα πέλματα των ποδιών, ομαδικό λιντζάρισμα μέχρι λιποθυμίας, στραμπούλιγμα χεριών, ποδιών ή γεννητικών οργάνων. Ό,τι γεννούσε η κτηνώδης φαντασία των βασανιστών για να κάψουν τους κρατούμενους. Πρώτο τάγμα σκαπαναίων, το επωνομαζόμενο και κόκκινο τάγμα. Η αναμόρφωση εδώ δεν είναι εύκολη υπόθεση για το αστικό κράτος. Οι στρατιώτες αρνούνται να υπογράψουν δήλωση μετάνοιας. Σταδιακά, στο πρώτο τάγμα συγκεντρώνονται οι στρατιώτες που δεν υπογράφουν από όλα τα τάγματα της Μακρονήσου. Όμως το αστικό κράτος ήταν αποφασισμένο. Έπρεπε με κάθε τρόπο να καμφθεί η αντίσταση των εξόριστων. Εδώ ενορχιστρώθηκε η μεγάλη σφαγή της 28ης Φλεβάρη και 1ης Μάρτη 1948 με θύματα πάνω από 350 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες άοπλους φαντάρους που τους πυροβόλησαν εν ψυχρό. Στρατιωτικές φυλακές Αθηνών. Συχνά αποκαλούταν η Μακρόνησος της Μακρονήσου. Τα βασανιστήρια εδώ ξεπέρασαν κάθε φαντασία. Εδώ βασανίστηκε μέχρι θανάτου και ο αγωνιστής καπετάνιος Δημήτρης Τατάκης. Το τρίτο κέντρο παρουσιάσεως αξιωματικών Μακρονήσου άρχισε να λειτουργεί το Σεπτέμβρη του 1947, όταν μεταφέρθηκαν σε αυτό οι πρώτοι μόνιμοι και έφεδροι αξιωματικοί του Εθνικού Στρατού που είχαν συμμετάσχει στην αντίσταση μέσα από τις γραμμές του Ελλάς. Το Νοέμβρη του 1948 εξορίζονται οι πρώτοι πολιτικοί κρατούμενοι στη Μακρόνησο. Ιδρύεται το τέταρτο τάγμα στο βορειότερο άκρο του νησιού. Στις 14 Οκτωβρίου 1949 ιδρύεται ο Οργανισμός Αναμορφωτηρίων Μακρονήσου, που υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Ο στρατός, επίσημα πλέον, αναλαμβάνει την αναμόρφωση όχι μόνο στρατιωτών, αλλά και πολιτών που είχαν προσβληθεί από το κομμουνιστικό μοίασμα. Οι πολιτικοί κρατούμενοι εντάσσονται στα ειδικά στρατόπεδα αναμόρφωσης ιδιωτών. Ένας νέος κύκλος φρικτών βασανιστηρίων ξεκινάει. Από τη μανία του αστικού κράτους δεν γλίτωσαν ούτε οι γυναίκες, ούτε τα ανήλικα παιδιά. Τον Ιανουάριο του 1950 ιδρύθηκε το ειδικό στρατόπεδο αναμορφώσεως γυναικών, όπου μεταφέρθηκαν εξόριστες από τυχείο και το Τρίκερι. Μαζί τους και τα ανήλικα τέκνα τους έως 6 χρονών. Όσο για τους ανήλικους αγωνιστές του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ, υπήρξε ξεχωριστή φροντίδα. Συγκλονίζει η επιστολή των 330 εξόριστων ανηλίκων νέων στην εφημερίδα Μάχη, όπου καταγγέλουν τα βασανιστήρια που οδήγησαν αρκετούς νέους σε απόπειρα αυτοκτονίας. Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού, μέχρι τον Οκτώβριο του 1949 είχαν αναμορφωθεί 28.000 οπλίτες και αξιωματικοί και τουλάχιστον 30.000 πολιτικοί κρατούμενοι. Μέχρι το οριστικό κλείσιμο της Μακρονήσου υπολογίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των κρατουμένων έφτασε τις 100.000. Καθένας μας έχει στους ώμους του την κούραση 12 ώρων. Σκίστηκαν στην πέτρα. Τα απόκαμισαν μαυρίσουν.